Χορηγός υπεραγορές Αλφα Μέγα. Υπεραγορές Αλφα Μέγα. Andrea Birkher Muesli. Το original, το αυθεντικό, η πρώτη, η original συνταγή που έφτιαξε αυτός ο κύριος Birkher, ο οποίος ήθελε να γράψει, ήταν Ελβετός, να γράψει μια υγιεινή συνταγή, μια πρωινό, για πρωινό με βρώμη. Ναι, με πολύ υγιεινά υλικά. Πού το ανακαλύψεις αυτό πάλι? Εντάξει, είχε χρόνια που το, όποτε πάω, όποτε τύχει να ταξιδέψω Ελβετία ή Αυστρία, χώρες το τρώνε πολύ. Το έχουν, ναι, είναι στάνταρ το πρωί. Είχα πάει πρόσφατα με την κόρη μου σε ένα ξενοδοχείο στην Αυστρία και απρόγευμα μα είχαν σε μήνυμα λεπτά, γι' αυτό να πάω να τα κάνω κι εγώ. Okay. Διότι εγώ πάντα μου αρέσει να καλλιώ για απρόγευμα, οπότε θα το να κάνω. Μικρά. Εγώ. Μικρά, μικρά, μπίρκα στην Ιούζηλη, είναι πιο συγκεκρισμένα. Mm. Λοιπόν, από τη διαδικασία. Θα χρησιμοποιήσουμε την πρώτη μα φυσικά, την οποία θα ανακατέψουμε σε ένα μπολ μαζί με έναν μήλο που το οποίο θα τρίψω, αφήνω το φύλλο του πάνω μου αρέσει εμένα. Βάλουμε γιαούρτι. Εδώ έχω ξηρούς καρπούς, έχω Brazil nut, έχω κουντούκια και αμύγδαλα χοντροκομμένα. Εδώ είναι ο κολοκυθόσπορη και η ηλιόσπορη και φυσικά σταφίδες. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Βάζουμε όμως τουλάχιστον 3 φορές που ανοίξω το ψυγείο για να τραβήσει η βρώμη από το βράδυ 3. Τέλειο. Πολύ ωραίο πρόγευμα. Για τα Birkher Muesli μου. Τραβήσαν ωραία η βρώμη. Τι ωραία πρόγευμα. Ναι. Δεν βάλαμε ούτε μελί, ούτε ζάχαρη, τίποτε. Τόσο γλυκά ήταν το μήλον το ωραίο. Ναι. Θα και από το μήλον, τι μήλον θα βάλεις. Βάλαμε αυτά τα pink lady που είναι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αντρέα, να σου πω κάτι. Μπορώ να τρώω κάθε μέρα εγώ το πρόγευμα. Εγώ το ίδιο. Αυτό τρώω. Ναι, σοβαρά. Δεν μου μάθες, βρώμη.